από το 2014 ως το 2018 έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 370.000 νέες θέσεις εργασίας. Ή κατά 25% περίπου έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα πάντα. Και η ανεργία έχει καταγράψει μια σημαντική μείωση της τάξης των 8 ποσοστιαίων μονάδων. Πλέον ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός ισχύει χωρίς ηλικιακές διακρίσεις. Καταργήσαμε δηλαδή παράλληλα τον ντροπιαστικό υποκατώτατο μισθό για τους νέους και πλέον τα 650 ευρώ συνιστούν τον ενιαίο κατώτατο μισθό για όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Παράλληλα, επαναφέραμε τις βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Χάρη στην επαναφορά αυτή, έχουμε μέχρι στιγμής επεκτείνει 11 καταστήσεις, δηλαδή γενικώς υποχρεωτικές, 11 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μέσω των προγραμμάτων του ΑΕΔ, από τα προγράμματα του ΑΕΔ, μέσα σε μια τετραετία έχουν ωφεληθεί 220.000 άνεργοι, με προγράμματα συνολικού ύψους 1.100.000.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, σε 5 προγράμματα που τρέχουν, που είναι ενεργά, εργάζονται περίπου 40.000 άνεργοι ωφελούμενοι, ενώ είναι ανοιχτά, δηλαδή καλούν ακόμη σε αιτήσεις, 11 προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, με σκοπό να καλύψουν περισσότερους από 70.000 ανέργους. Χάρη στην αύξηση του κατώτατου μισθού, παράλληλα με αυτήν δηλαδή, προχωρήσαμε στην αύξηση και των αμοιβών των εργαζόμενων στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας. Πλέον και οι εργαζόμενοι στα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας θα έχουν ως μισθό τα 650 ευρώ το μήνα, το νέο δηλαδή αυξημένο κατώτατο μισθό, ενώ ακριβώς χάρη στην αύξηση του κατώτατου μισθού και μια σειρά από επιδόματα τα οποία δίνονται από τον ΟΑΕΔ σημαντικά, όπως είναι το επίδομα μητρότητας, όπως είναι η επιδότηση ανεργίας, αυξάνονται και αυτά καθώς είναι συναρτημένα με το επίπεδο του κατώτατου μισθού. Ο ρόλος του ΟΑΕΔ ως ο κατεξοχήν επιχειρησιακός βραχίωνας υλοποίησης των πολιτικών καταπολέμησης της ανεργίας είναι καθοριστικός. Για τη βελτίωση των δράσεών του επαναπροσδιορίσαμε το επιχειρησιακό του μοντέλο. Με τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ προσπαθούμε να γίνουμε αποδοτικότεροι στην άσκηση πολιτικών και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι στόχοι μας είναι ο ΟΑΕΔ πρώτα απ' όλα να εξατομικεύσει τις δράσεις του, δηλαδή να μην ψάχνει ο άνεργος το κατάλληλο πρόγραμμα για να ενταχθεί, αλλά ο ΟΑΕΔ να κατευθύνει τον άνεργο στο κατάλληλο πρόγραμμα. Να διευρύνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το εργατικό δυναμικό της χώρας, να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις με τις επιχειρήσεις, με τον επιχειρηματικό κόσμο προς όφελος των ανέργων και να αυτοματοποιήσει, να ελαφρύνει, να απλοποιήσει τις διαδικασίες των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Τα τελευταία χρόνια ο ΟΑΕΔ έχει σταθεί πρωτοπόρος και αρρωγός στην αλλαγή της κατεύθυνσης των πολιτικών για την ανεργία, για την απασχόληση για τους νέους και τις νέες στη χώρα μας. Με τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρησιακού μοντέλου, ο ΟΑΕΔ απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις στην αγορά εργασίας, κοιτώντας ταυτόχρονα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών προς όφελος των ανέργων, στην δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης και επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ίδιου του οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια, διοίκηση και προσωπικό, καταβάλουμε μια εντατική προσπάθεια μεταρρύθμισης του οργανισμού μας, εκτός από τις πολιτικές που πολύ σωστά αναφέρθηκαν από την Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας. Και η προμετωπίδα, η αιχμή του δόρατος, είναι το πρόγραμμα επαναπροσδιορισμού του επιχειρησιακού μοντέλου του ΟΑΕΔ. Αυτό το πρόγραμμα, όπως σας είπα πριν, αποτελεί το μεγαλύτερο και δυναμικότερο τμήμα της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του οργανισμού, που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά την εικόνα του απέναντι στους πολίτες και πρωτίστως απέναντι στους ανέργους.